σπάνιο προνόμιο κάποιος να δει μια παράσταση και να έχει μετά την ευκαιρία να τη συζητήσει άμεσα με τους συντελεστές, την Έλληνα Σοκράτους, τη σκηνοθέτητα και τους δύο ειδοποιούς, τον Κωνσταντίνο Καλλιβρετάκη, τον Κωστή, τον Κωνσταντίνο Γεράκη. Και ευχαριστούμε πολύ γιατί φαντάζομαι ότι είστε πολύ κουρασμένοι και κάθεστε και δοσιέτες. Μέχρι να σπάσει ο Πάγος να κάνω μια ερώτηση στην Έλενα, πώς ανακάλυψες το έργο, πώς άρχισε αυτή η ιστορία από το Βερολίνο και αυτού, αυτή είναι, ναι. Συνεχίζει. Η ιστορία ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2014, όπου συναντήθηκα με τον Γιάννη Ευαγγέλου, που είναι συνεργάτης του Θανάση και ζει στο Βερολίνο τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω καν. Ναι, τέλος πάντων και ο Γιάννης, μέσα από συζήτηση μου πρότεινε το συγκεκριμένο έργο του Θανάση, αν με ενδιαφέρει να το σκηνοθετήσω και συζητήσαμε γενικά και για τα έργα του Θανάση κτλ. Και διαβάζοντας έργο, ενθουσιάστηκα. Δηλαδή είπα ότι okay, αυτό το είχα εικόνα, ήξερα ότι μου ταιριάζει και θεματικά γιατί με αφορά. Δεν μπορώ να σκηνοθετήσω πάντα που δεν με αφορά κυρίως. Και επίσης είχα αμέσως και εικόνα για τα δύο παιδιά. Συγκεκριμένους ρόλους. Κατευθείαν. Άρα ήξερα ότι μου κάνει ως έργο. Και ξεκίνησε όλο αυτό σιγά σιγά με όσο σχηματιστικό είναι πολύ κομμάτι. Και τώρα η εμπειρία του να έχει διαβάσει το κείμενο και να το βλέπει ζωντανό, να τρέχει πώς είναι στο μυαλό σου, πώς τι συνέστημα είναι. Είναι ίδια εικόνα, κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι τελώς διαφορετικό, αλλά αυτό σημαίνει πάντα. Ενώ δεν είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά. Πάντα υπάρχει πολύ συγκεκριμένη εικόνα και μετά έρχονται τα παιδιά και αποδομείται σιγά σιγά. Γιατί όταν φτιάχνουν τους χαρακτήρες τους ο καθένας και εντάσσουν στοιχεία και όλα αυτά, γίνεται κάτι εντελώς διαφορετικό σίγουρα. Και βλέπουμε ποιος συγκεκριμένος είναι, πώς. Και δημιουργείται αυτό που είδατε. Δηλαδή, όταν προσθέθηκαν όλα όσα τα παιδιά πρότειναν και πόσα παιδιά βιώναν τον ρόλο και όλα αυτά που είδατε, ήταν το ένα συνολικό αποτέλεσμα όλων αυτών. Δεν είχε καμία σχέση με την πρώτη εικόνα, αυτό σίγουρα. Αυτό έχει πάντα ενδιαφέρον σε μια παράσταση και το ίδιο έργο φορές και να το δεις. Κάτι καινούριο. Yeah. Και δεν ξέρω κατά πόσο περιμένει το κείμενο μια παράσταση. Πρέπει να προδίδει το κείμενο. Πρέπει να το προδώσει. Να το υπενδύει. Το κείμενο είναι κάτι που κείται. Κείμενο. Ενώ η παράσταση είναι κάτι ζωντανό. Υλοποιείται με τα ζωντανά σώματα των ηθοποιών. Είναι ζωντανά σώματα για αυτό το θέατρο. Άρα, αν ένα κείμενο είναι προορισμένο να τελειώσει με την ανάγνωση του, δεν είναι κείμενο. Δεν έχει καμία σκοπιμότητα να λύσει την παράσταση. Αν ήθελες να γράψεις ένα μυθιστόρημα ή ένα αφήγημα ή ένα ποίημα, τότε ναι. Άρα, η συνθήκη που βάζω πάντοτε στο μυαλό μου είναι ότι πρέπει να είναι μια αφορμή, μια αφετηρία, μια κίνηση, ένας χώρος. Ο χώρος όμως είναι ένα τόσο πράγμα και στρέφει ένα δέντρο. Σε μια διαδικασία για να φτιάξει ή ένα πανέμορφο λουλούδι ή ένα τέρας. Ό,τι και να δεις όμως έχει συντελεστεί η μαγική ώρα της δημιουργίας. Από το άψυχο στο έμψυχο. Αυτή είναι η μαγεία του θεάτρου και τα δικά μου μάτια που το βλέπω από την πλευρά του συγγραφέα. Εγώ θέλω ακριβώς να πάσω αυτό που λέει ο Θανάσης. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Δεν το είχα κάνει στις προηγούμενες συζητήσεις, γιατί μας έδωσε, είναι τόσο ανοιχτός που μας επέτρεψε να πάρουμε αυτό το πολύ ωραίο έργο που έχει γράψει και πραγματικά έχουμε κάνει πολλά διάφορα βαλιδικά μας κόψει, δηλαδή το έχουμε λίγο φέρει σιγά σιγά μέσα τις πρόβες, το έχουμε κάπως πειράξει αρκετά. Και αυτό είναι προς τιμή του Θανάση που δεν το πήρε ως ότι α, τι κάνετε, αυτό που συνήθως μας συμβαίνει, α, τι κάνετε στο έργο και τα λοιπά, αλλά έχει καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει ένα κείμενο ζωντανό και αυτό που μόλις περιέγραψε ο ίδιος. Πραγματικά τον ευχαριστώ γιατί εμένα με ελευθέρωσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Χωρίς να θέλω καθόλου να έχει να κάνει με το έχει γράψει ο Θανάση, έχει να κάνει με τη δυσκολία ότι περάσαμε από τα γερμανικά στα ελληνικά και αυτό μας επέτρεψε το
στο μυαλό μας να έχει μια μικρή ελευθερία για να μην τα παίξει τελείως. Κοιτάτε τώρα, μιας και λέμε τις ευχαριστίες, να πω εγώ κάτι που είναι η απόλυτη αλήθεια, αυτό που θα πω είναι η μόνη αλήθεια. Η μόνη αλήθεια. Όπου στο Facebook οι ανακοινώσεις, όπου γι' αυτό έκανα και μια ανάρτηση, είναι ήδη διακέρματος σήμερα στο Facebook. Είναι ένα έργο που παίζεται σε 7 πόλεις, σε 3 χώρες και σε 2 γλώσσες. Αυτό εδώ λέει ο Ηλίτης σε έναν διάσημο στίχο του, όπου ακούς τάξη μυρίζει ανθρώπινο κρέας. Όπου ακούς ένα ελληνικό σύγχρονο έργο σε 2 γλώσσες, σε 3 χώρες και σε 7 πόλεις, μυρίζει κρατική χρηματοδότηση, Υπουργείο Παιδείας, ΕΣΠΑ, όλα αυτά. Κάποιο μεγάλο ίδρυμα που ρίχνει λεφτά για την πρόθεση της ελληνικής δραματουργίας. Απαντάω λοιπόν, μόνη μου, αυτή η κοπέλα που είναι 29 χρονών, τα κατέφερε και που ο πατέρας της είναι συνομήλικός μου και είναι εδώ σήμερα. Ή λίγο μεγαλύτερο, σε πάλι. Έτσι, τα έκανε όλα μόνη της στο Βερολίνο, άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν ανάμεταξύ τους. Εγώ δεν γνωριζόμουν από τον Κωστή, τον είχα ακούσει, δεν γνωριζόμουν τον Κωνσταντίνο, δεν τον ήξερα καθόλου. Πολύ νέος, πολύ νέος και φοβερός και προχωρά. Άνθρωποι που κάναν τα φόλα, άνθρωποι που κάνανε, δουλέψανε στην γραμματουργική επεξεργασία, στην ψυχολογική υποστήριξη του έργου. Έτσι, να δουλεύουν στο γεμισμένο Βερολίνο, σε ένα κείμενο και να παλεύουν να συγκροτήσουν εκφραστική εγχάραξη μέσα από αυτό το κείμενο και ύστερα να το παίρνουν, να αναβλώνουν αεροπλάνα, χωρίς να ξέρουν ότι θα γίνει αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Τους είπα ότι η γερμανική παράσταση θα έχει 2 θεατές, όχι 2 εισιτήρια, 2 θεατές. Αυτό ήταν η δικιά μου πρόβλεψη. Ήταν γεμάτα, ήταν όλα γεμάτα. Έτυχε, για λόγους που και εγώ δεν έχω καταλάβει, το έργο να γεμίσει και να γίνεται κάτι το απίστευτο που σε μένα δεν έχει ξανατύχει και ειδικά σε παράσταση 4 ημερών που δεν έχει χρόνο να κυκλοφορήσει από στόμα σε στόμα. Και στην πρώτη κιόλας παράσταση διώξε 20 ανθρώπους και τώρα κάνουμε περνοσμένες ανακοινώσεις να μην έρθουν αύριο, ας πούμε. Πήγα στην πορεία όλα σήμερα. Καλά κάνουν και πήγαν, δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι όλο αυτό έγινε από μοναχός του, έτσι όπως είναι το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, η απόλυτα σοντάρα παράσταση, δεν θα τους αφήσει τίποτα. Δηλαδή, μαζί με τα σουβλάκια που τρώνε μετά την παράσταση, γιατί συνηθίζουν να τρώνε κιόλας, δεν έχουν ξεχωριστεί ανάγκη, είναι ουσιαστικά, δηλαδή καλύπτονται με τα βία στα σουβλάκια μετά την παράσταση. Επομένως, έχω να πω ότι κάνουμε μια διαδρομή σε 7 πόλεις από τη Φραγκφούρτη και το Βερολίνο μέχρι τη Λεμεσό θα πάνε, με Πάτρα, με Θεσσαλονίκη, με αεροπλάνα, με βαπόρια, με τους φίλους τους παλιούς και όλο αυτό το κάνουν έτσι, μοναχοί τους, με το ΕΣΠΑ του εαυτού τους. Και επειδή και εγώ είμαι με το ΕΣΠΑ του εαυτού μου, αυτά ξέρετε, εμένα μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν πολύ. Ο Δημήτρης Δημητριάδης κάποτε ρωτήθηκε σε μια συνέντευξη, ζείτε από τα έργα σας, θύμωσε τη θεώρηση ηρωνική και είπε όχι, τα έργα μου ζουν από μένα. κάπως έτσι και εμείς εδώ πέρα. Ζει αυτό το πράγμα από το αίμα των παιδιών, έτσι, των τριών παιδιών και των άλλων 9, γιατί είναι και άλλοι 9 που ποτέ δεν τους δεν βγαίνουν μπροστά, είναι η Βάσια, η σκηνογράφος Χριστοπούλου, είναι ο Γεράσιμος Μπέκας που κάνει την δραματουργική επεξεργασία, είναι ο Παναγιώτης Πασχαλίδης που κάνει όλα τα υπόλοιπα, διότι είναι ο σύντροφος της Έλενας και κάνει τα πάντα, αφήσεις κάνει φωτογραφίες, συμβολικούς να το πω παιδιά, ήταν και αυτοί που σοριάζονταν εδώ πέρα, οι οποίοι είναι ηθοποιοί απίστευτου μεγέθους. Ξέρω 2 από τους 7 και είναι οι ηθοποιοί που κάνουν τους κυνηγούς να παίξουν σε έργα μου. Είναι ο Οδυσσέας Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι εδώ. Είναι η Νατάσα Παπανδρέου, η Μαριάννα Γανού, η Άννα Χρανιώτη, η Χριστίνα Απανά, ο Γιώργος Ιωσήφιδης και η Στέλλα Αυγουστίδου. Δεν είναι απλά 3 φίλοι και 5 φίλοι.
είναι οι ηθοποιοί που σε μερικά χρόνια θα είμαστε πολύ περήφανοι που αγγίξανε με το πέρασμά τους αυτή την παράσταση. Κάπως έτσι είναι το πράγμα. Γι' αυτό ήθελα να το πω. Αυτό είναι το έσπα του εαυτού του. Το έσπα του εαυτού του. Αυτά λοιπόν. Εγώ τέλειωσα τώρα. Να μην πω κι άλλα φιλοσοφικά. Θα πει σε λίγο. Αγαπητοί και το κοινό. Να ρωτήσω πρώτα προς τον Δημοκράτη, γιατί είναι η πρώτη φορά που έπαιξε ελληνικά. Ναι. Πώς ήταν. Εύκολο, δύσκολο, σε κακό σας σκέφτεσαι. Αγγλικά, ελληνικά. Κάποια στιγμή κάποιο σε ποια γλώσσα ονειρεύεσαι. Και δεν έχω καταλήξει. Δηλαδή, ακόμα και στα όνειρά μου βλέπω ελληνογερμανικού διαλόγου τη πόλη. Ναι, ήταν πολύ δυνατή εμπειρία αυτή για μένα και προφανώς και με βοήθηση το Κωστή παίζοντα. Αυτό. Βοήθεια πήγε ανάποδα στα γερμανικά, δεν σα καταλάβω. Ο Κωστή έχει εμπειρία και από Ελλάδα και από Βερολίνο. Παίζει εσύ ή εσύ, ή μάλλον η εμπειρία του να παίζει το Βερολίνο και να παίζει η μικρή εμπειρία που είναι στην Ελλάδα, ναι. Το κοινό, αλλάζει κάτι. Αλλάζει αντίδραση γιατί τελικά είναι εντελώς διαφορετικό το έργο στα γερμανικά. Δηλαδή, εδώ κατάλαβα και παίζοντα χθε στα γερμανικά πόσο δυνατή τελικά είναι η γλώσσα, η οποία αλλάζει όλο αυτό το πράγμα, ακόμα και το μεταξύ μας δηλαδή. Για μένα είναι άλλη παράσταση στα γερμανικά και άλλη στα ελληνικά. Και αυτό προφανώς επηρεάζει και τις αντιδράσεις του κοινού. Σήμερα μπορώ να πω ότι ήσασταν, δεν το περιμέναμε ότι θα αντιδράσετε τόσο. Στα γερμανικά εγώ το έζησα πιο αποστασιοποιημένο το κοινό. Ειδικά και στις ατάκες, στις πλάκες που κάνει ο Κωστής. Ήταν λίγο πιο ψυχρή σε αυτό το πρόβλημα. Ναι. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι, για να είμαστε λίγο να το πούμε, ότι επειδή η αρχική δουλειά είναι στα γερμανικά και τα γερμανικά ήταν η πρώτη σκέψη, τα ελληνικά, ναι, δύο μήνες δουλέψαμε πάνω στο γερμανικό κείμενο, η ιδέα της Ελλάδας ήρθε λίγο αργότερα. Και λέμε εντάξει θα κάνουμε κάποιες πρόβες και θα το κάνουμε. Αφού όμως είχαμε κάνει τις παραστάσεις στη Γερμανία, εξαιρετικά να το διαβάζουμε στα ελληνικά. Το λέω ειλικρινά, κολλήσαμε λίγο. Δηλαδή ήταν τόσο δύσκολο. Εντάξει τώρα, μπορεί αυτό που σας λέω να μην σας ενδιαφέρει. Γιατί είναι πολύ της δουλειάς κομμάτι. Το γλυκό που έπαθε το μυαλό για πρώτη φορά, έτσι δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό στη ζωή μας και εγώ ποτέ. Ότι τα ίδια πράγματα, ίδιες καταστάσεις, έχω την ίδια παράγραφο, την ίδια σχέση, αλλά πρέπει να ανασύρω άλλη λέξη, ένα άλλο ήχο. Έγινε λίγο ένα, και η Έλενα, ο Κωστημίτης δεν το είπε ποτέ, κόμπλαρε τις πρώτες μέρες που κάναμε πρόβλημα στο Βερολίνο στα ελληνικά και κάπως διακριτικά, μετά τη δεύτερη μέρα, ήρθε και μας λέει, είναι λίγο άλλο, δηλαδή, δεν είστε πολύ άπλοι, όπως κάνει στα ελληνικά. Είμασταν τελείω, ήταν σωστό πάρα αυτό. Τα ρωσίστα θα ξεκινήσουν αυτή την κλήρωση πάνω. Αυτό, δηλαδή, και εγώ συνειδητοποιώ ότι επέστρεψε. Όλα τα 25 χρόνια που παίζω στην Αθήνα, επέστρεψαν με το που έβαλα ελληνικά στο στόχο, επέστρεψε όλη η σοβαρότητα, ο εγκλισμός, η αγκύλωση, η πειθαρχία, αν θέλετε, σε ένα γλωσσικό πρότυπο, το οποίο έχω μάθει τόσες δεκαετίες να το χειρίζομαι και να το εκφέρω. Και ξαφνικά, επειδή η επαφή μου με τα γερμανικά ως κάτι ξένο τα τελευταία χρόνια με απελευθέρωσε, με το που ξανά ήρθα να το κάνω στα ελληνικά, έγινε όλο αυτό ένα πρόσεξε μην μου επέξεις, πρόσεξε μην μου ξεφτυλιστείς, δεν ξέρω, κάτι και πάθαμε και μόνο όταν ήρθαμε στην Αθήνα, τελευταία εβδομάδα. Μας έβαλε χέρι, λέει λοιπόν παιδιά, δεν έχουμε τις μέρες, έχουμε, πάμε. Εντάξει, χρειαζόταν όμως και η αλλαγή της, δηλαδή αλλάζει εντελώς το περιβάλλον, δηλαδή έρχεσαι εδώ, ξεκινάς να μιλάς ξανά ελληνικά με τον κόσμο, δηλαδή να κοιτάς, δηλαδή είναι άλλες συνθήκες. Πηγαίναμε στον ίδιο χώρο που κάναμε πρόβες στα γερμανικά, με τις ίδιες καρέκλες, στο ίδιο τραπέζι και είχαμε να γίνει στα ελληνικά. Αυτό από μόνο τους προκαλεί λίγο τρελαίνεστε, δηλαδή ότι είσαι στο ίδιο περιβάλλον και είναι εντελώς αλλιώς.
μετάφραση, πρωτού συναντήσω με την Έλενα και με τα παιδιά, και αυτή εντελώς ηθελοντικά. Μου πήραν τηλέφωνο και λέει: θέλουμε να κάνουμε μία μετάφραση, λέει, ενός έργου σας. Και επειδή πίστεψε ότι είναι φάρσα, λέω: κλείεται. Και όποια στιγμή πέρασε ο καιρός και είπα στο Γιάννη τον Ευαγγέλιο, μου λέω: θυμάσαι και εκείνη τη φάρσα που μας πήρανε. Και μου λέει: Χρειάζεται, λέει, έχω λέει προαίσθημα ότι θα σου τη στείλουν την μετάφραση. Και όμως την έστειλα μετά από 15 μέρες. Και λέω: δεν ξέρω, λέει, πώς θα σας ευχαριστήσω. Και λέει: θα σας κάνω, λέει, και ένα δώρο, λέει. Τι δώρο θα μου κάνει? Κάνω φάρσα, μήπως την έκανε ο ίδιος ο Ευαγγέλιος και μου κάνει. Και μου έστειλε τη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης της, και έτσι περίπου κατάλαβα και την ηλικία της, ήταν μια γυναίκα 30-35 χρονών, η οποία γεννήθηκε κατά τη διάρκεια που έκανε τη μετάφραση στην. Κάποια στιγμή πρέπει να ταξιδέψουμε την παράσταση στο Αμβούργο και τα κορίτσια αυτά για τις κοπέλες αυτές. Αυτό. Δηλαδή, διάφορα πράγματα αυτή από έσπα του εαυτού του. Ναι, είναι απίθανη η ιστορία. Έτσι. Θεσσαλονίκη, Αμβούργο, Βερολίνο. Βερολίνο και συνεχίζει. Αμβούργο, Βερολίνο, συνεχίζει. Και ναι, κάπως. Εντάξει, το βασικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι το πιστεύουν. Πιστεύουν και το κάνουν. Δηλαδή, αν πιστεύεις κάτι, είσαι και λίγο άτρωτος. Δεν μπορούν να σε κάνουν. Δεν θα σου κόψουν. Το προχωράς, το προχωράς και το πηγαίνεις. Ας πει κάτι το κόσμο. Κάποια ερώτηση. Κατά χωριστά, συνολικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Τον συγγραφέα, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, δηλαδή πώς διαμορφώθηκε κάτω από. Τι, βέβαια, υποθέτω, κάνω υποθέσεις. Το έργο γράφτηκε, από μία μάλλον ασήμαντη αφορμή. Γράφτηκε στα πλαίσια του 24 Hours, ναι, που είναι ένας διαγωνισμός. Να διαβάσει την ιδέα, στην Αθήνα. Η ιδέα ήταν ένα έργο το οποίο δολοφόνος είναι το κοινό. Αυτό ήταν η αρχική ιδέα. Mm. Και αυτό εδώ συνδυάστηκε με διάφορες συγκυρίες. Επειδή γράφτηκε για το 24 Hours και επειδή σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτή την διοργάνωση, οι ηθοποιοί δεν μπορούν να μάθουν πρόβες, ήθελα να έχουν, να είναι μπροστά σε ένα θρανίο και οι δυο τους και να έχουν τη δυνατότητα του κειμένου. Ιδίως ο ρόλος που έπαιξε ο Κωστής, ο ρόλος του κύριου στη χειριστή. Σιγά σιγά άρχισε να φτιάχνεται αυτό εδώ το πράγμα και όταν τέλειωσε το 24 Hours, που ήταν μια αποτυχία για μένα, δηλαδή δεν μ' άρεσε καθόλου η διοργάνωση όλο αυτό και το πανηγυρτζίδικο της κλίμα, μου είχε μείνει ένα έργο το οποίο το ξαναδούλεψα περίπου 2-3 εβδομάδες και προέκυψε αυτό που είναι το τελικό έργο που ανέβηκε στην ιστοσελίδα μου. Έτσι είναι το πρακτικό σκέλος. Τώρα, τον ύμνο των Waffen SS, που είναι ο ύμνος των Waffen SS και η ωραία μουσική που ακούσατε, είναι ο φρικτότερος ύμνος του φρικτότερου στρατιωτικού σώματος στην ιστορία. Τα Waffen SS ήταν εκείνες οι ομάδες του Χίτλερ που σκότωσαν 4 εκατομμύρια μάχους στην Ανατολική Ευρώπη. Ήταν η. Και στο Δίστομο. Τι? Και στο Δίστομο. Ναι, τον Παπαντού. Λέω 4 εκατομμύρια στην Ανατολική Ευρώπη και γύρω στις 300-300.000 στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εκ των οποίων και στο Δίστομο και σε πολλά άλλα μέρη στο καθένα. Και δεν είναι. Θα πούμε εδώ, απλά κάνω μια παρένθεση γιατί πλήρησε για τη μουσική, ότι όντως αυτή η μελωδία είναι η μελωδία του συγκεκριμένου τραγουδιού. Απλά επειδή εμείς είχαμε την πρακτική δυσκολία του ότι υπάρχουν στίχοι στο εμβατήριο που μιλάνε στα γερμανικά, στα αυθεντικό και μιλάνε για τον Χίτλερ και για τα τάγματα κτλ. Ήταν αδύνατο με μια παράσταση στα γερμανικά να βάλουμε αυτό το εμβατήριο γιατί το κοινό θα καταλάβαινε αμέσως τι λέει το τραγούδι, αφού το κοινό μιλούσε γερμανικά. Και γι' αυτό τον λόγο ο μουσικός της παράστασης, ο Πάνος Βούλγαρης, έφτιαξε αυτή τη μελωδία, αφαίρεσε ουσιαστικά τα λόγια και ο ίδιος ηχογράφησε και θάρα, νομίζω, τη μελωδία για να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Αυτό ήταν ένα πράγμα που υπήρχε στο μυαλό μου χρόνια. Το είχαμε πριν από την προηγούμενη συζήτηση. Πολλές φορές επιχειρηματολογώντας ενάντια στους ύμνους, έβαζα αυτόν τον ύμνο σε ελληνικά ακροατήρια, είτε σε σεμινάρια που έκανα, είτε σε καταλήψεις, προσπαθώντας να δικαιολογήσω ότι αν βάλεις σε αυτό το φρικαλαίο τραγούδι άλλα συμφραζόμενα, και δει μια συγκινητική ιστορία όπως η ιστορία των Εβραίων Παρτιζάνων του Λούρνου, μπορεί να συγκινηθεί κόσμος. Και μου έχει τύχει να συγκινηθεί κόσμος,
ιδίως σε καταλήψεις σε χώρους που τα ακροατήρια είναι ευσυγκίνητα, λέγοντας κάτι εντελώς κόντρα με αυτό που ίσχυσε στην πραγματικότητα. Και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, γίνηκε και μια ωραία παραλληλισμός με τη μασαλιότητα. Μασαλιότητα σε όλους μας είναι συμφασμένη με ευχάριστα συναισθήματα. Η Γαλλία, η Γαλλική Επανάσταση, ο διαφωτισμός, είμαστε όλοι οπαδοί της Εθνικής Γαλλίας, η μασαλιότητα στο μυαλό μας έχει κάτι από Ζινεντίν Ζιντάν στη μια του άκρη και κάτι από Βολτέρ από την άλλη. Η μασαλιότητα δεν είναι ένας εθνικιστικός ύμνος. Όλοι και όλοι οι ύμνοι όλων των αιώνων και όλων των εποχών και όλων των στρατών και όλων των κρατικών μορφωμάτων, εθνών ή όποιες άλλες φαντασιακές κατασκευές. Και τελειώνει με τη φράση «και σαν εμπείρα πρέπει ως γιο μου», λέει περίπου «το μυαρό αίμα των εχθρών μας να φωτίσει τα χωράφια μας». Να λοιπόν κάτι που εγώ όταν ήμουν μικρός και στη Μασαλιότητα έβλεπα όλα τα ωραία πράγματα που συμβόλησε για μένα. Και νομίζω όλοι μας έχουμε αντίστοιχες εμπειρίες. Περίπου από αυτές τις αφετηρίες ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Με εδώ δεν υποστηρίζει, ότι δεν έχουν επαφή με το συνέστημα.
ότι δεν ισχύει αυτό. Αυτό για μένα είναι τεράστιο μύθο. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου υπόθεση. Επίση, θέλω να συγγνώμη. Δεν ξέρω τι εννοεί ακριβώ με τη διαφορά αυτή την επιστήμη. Λέω ότι η τελείωση είναι αναγκαία όταν έχουμε ένα επιστημονικό κείμενο. Όχι. Όταν έχουμε ένα θέατρο, θα καταλάβουμε. Διαφωνήσω. Υπάρχει ένα επαγγελματικό κλάδο του θεάτρου, ο οποίο είναι παντελώ. Όχι, να πούμε. Σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα. Ο δραματουργό. Ο δραματουργό είναι το πιο επιστημονικό κομμάτι του θεάτρου. Είναι απολύτως απαραίτητο στοιχείο πλέον σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι ακόμα στα σπάργανα αυτό το πράγμα. Τώρα έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Ο δραματουργός, όπως. Δηλαδή, είναι ότι πρέπει να έχει κάνει αυτή τη σπουδή για να γράψει θέατρο. Ξέρει, ο δραματουργός μπορεί να συμβουλέψει και να δημιουργήσει μαζί με τους άλλους την πρόβα κάτι το οποίο δεν μπάζει από πουθενά. Είναι ο ενδιάμεσος ανάμεσα στο κείμενο και στην παράσταση. Του σκηνοθέτη και του στην Ελλάδα τη δουλειά αυτή την κάνει ο σκηνοθέτης. Ναι, υπάρχουν δραματουργοί.